Πρεμιέρα σήμερα στο Ατσαλένιο το πρωτάθλημα μεικτών ομάδων με το Ηράκλειο να φιλοξενεί τα Χανιά. Και πρώτο παιχνίδι να είναι αυτό ανάμεσα στα συγκροτήματα K14, με τους γηπεδούχους να έχουν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθούν με Μανολιτσάκη, Σταματάκη και Μίλιο, βρίσκοντας τελικά δίκτυα στο 38, όταν μετά από αδράνεια στην άμυνα των Χανίων, ο Μανολιτσάκης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ. Ωστόσο, στην επόμενη φάση, ο Οικονομάκης, που ήταν εκ των κορυφαίων για τα Χανιά, τελείωσε ιδανικά μια αντεπίθεση και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1. Στην επανάληψη, Ηράκλειο και Χανιά μπήκαν για να βρουν τον γκολ της νίκης, με τους Γεργεφάκη, Αλεξανδράκη και Μανολαράκη να απειλούν για τα Χανιά. Όσο τελευταία λεπτά το Ηράκλειο ήταν καλύτερο, αλλά οι Μαυροφόρος και Κασοτάκης δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν για να χαρίσουν τη νίκη στην ομάδα τους. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μας βάλανε δύσκολα. Εμείς προσπαθήσαμε ένα διαστήματα να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά το άγχος νομίζω μας πίεσε, δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε. Τα Χανιά απ' την άλλη παίξαν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, με πιο άμεσο, με πρώτη ή δεύτερη μπάλα. Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, παρ' όλα αυτά εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και πιστεύω στο τέλος θα δικαιωθούμε. Ακολούθησε το παιχνίδι των ομάδων K16, με τα Χανιά να έχουν την πρώτη μεγάλη φάση με τον Βουντουράκη να σουτάρει και τον Ψικάκο να είναι σε ετοιμότητα. Ενώ από πλευρά γηπεδούχων ο Καραγιάννης ήταν ο κύριος εκφρασής των επιθέσεων, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 0-0. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αμφίρομπο, με το Ηράκλειο να ζητά πέναλτι στο 73 σε ανατροπή του Κοντόπουλου. Τα Χανιά να είναι απειλητικά σε κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά οι αλλαγές του Παναγιώτη Πετρά να είναι καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα. Στο 88 ο Ριακιωτάκης έστρωσε την μπάλα στον Καλογεράκη μέσα στην περιοχή και εκείνος με κοντινό σούτ έκανε το 1-0 εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών. Το Ηράκλειο με καλή ψυχολογία πίεσε για το δεύτερο γκολ προκειμένου να κλειδώσει την νίκη στα τελευταία λεπτά. Είχε χαμένο τέτα-τέτ με τον Ριακιωτάκη και στις καθυστερήσεις ο ίδιος παίκτης, μετά από συνδυασμό με τον Καλογεράκη, έκανε τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά του Ρουγιαβούρης νίκησε για δεύτερη φορά τον Πεντάρη. Με το 2-0 να είναι το τελικό σκορ στο Ατσαλένιο. Ήταν ένα άκρος ανταγωνιστικό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε από την αρχή του παιχνιδιού να αλλάξουμε το ρυθμό του παιχνιδιού, να έχουμε εμείς τον έλεγχο. Νομίζω ότι τα καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η πολύ καλή όμως αμυντική λειτουργία του αντιπάλου μας δυσκόλευε να μπούμε με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή για να γίνουμε απειλητικοί. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τις αλλαγές που κάναμε, νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε ευκαιρίες, να μπούμε στην περιοχή με σωστές προϋποθέσεις και να καταφέρουμε να βάλουμε δύο γκολ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν παράτησαν καμία μονομαχία, προσπάθησαν και στο τέλος δικαιώθηκαν με τα δύο γκολ που σκοράραμε. Δυστυχώς αργήσαμε πάρα πολύ. Έπρεπε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι από την αρχή σίγουρα. Θέλαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο, με πάσεις έτσι όπως μας έχει μάθει ο προπονητής. Αργήσαμε να βάλουμε τα γκολ, ευτυχώς μπήκανε, δύο γκολ και αρχίζουμε με το δεξί το πρωτάθλημα.